Γεννηθήκαμε σε έναν τόπο που από άποψη φυσικού περιβάλλοντος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα τεράστιο φυσικό πάρκο. Ένα φυσικό πάρκο που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να αναδείξουμε και να παραδώσουμε στο μέλλον αναλύωτο. Αυτό επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκρανανίας, Βασίλης Αντωνόπουλος, κάτω χαιρετισμό του στο διήμερο σεμινάριο για το περιβάλλον που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια στο Θέρμο με τη συνεργασία του Δήμου Θέρμου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου. Όταν σεβόμαστε το περιβάλλον και την φύση, εξασφαλίζουμε την αεφορία. Όταν σεβόμαστε το περιβάλλον και τη φύση, αναβαθμίζουμε την ποιότητα και την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, πρόσθεσε ο κ. Αντωνόπουλος. Και συνέχισε. Η σημερινή περιβαλλοντική κρίση σε μεγάλο βαθμό είναι το αποτέλεσμα μιας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου, που αγνόησε συστηματικά τις αντοχές της φύσης και προσπάθησε να κεφαλοποιήσει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη μιας σχεδόν τυχοδιοκτικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Η περιβαλλοντική συνείδηση που οφείλουμε να διαμορφώσουμε δεν είναι τίποτε άλλο από την ευκαιρία που πρέπει να δώσουμε στο μέλλον μας, επεσήμανε ο κ. Αντωνόπουλος. Και πρόσθεσε, η ευκαιρία να αναπνέουμε καθαρό αέρα, να πίνουμε καθαρό νερό, να κολυμπάμε σε καθαρές θάλασσες, να κάνουμε περιπάτους στα δάση μας, να απολαμβάνουμε τα φυτικά και ζωικά προϊόντα χωρίς το φόβο υπερβολικής χρήσης χημικών και φαρμάκων. Στο τέλος της ομιλίας, ο κ. Αντωνόπουλος έκανε ειδική αναφορά στην Ετωλοκαρνανία, τονίζοντας: οι καταγάλανες παραλίες μας, το απέραντο πράσινο, τα νερά των λιμνών και των ποταμών μας και ο πλούτος των οικοσυστημάτων μας είναι η συλλογική μας κληρονομιά αλλά και η συλλογική μας ευθύνη έναντι των επόμενων γενεών. Η Ετωλοκαρνανία είναι μια περιοχή όπου η φύση αποταμίευσε ένα μεγάλο μέρος από το κεφάλαιό της. Έτσι λοιπόν, σε μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση δοκιμάζει τη χώρα μας, σε μια περίοδο αναζήτησης ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης και τρόπου ζωής, σε μια περίοδο όπου η πράσινη διάσταση της προόδου είναι αναγκαία προτεραιότητα, σε αυτή την περίοδο λοιπόν και με αυτούς τους όρους, η Ετωλοκαρνανία έχει ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα: το φυσικό της περιβάλλον και την πολιτιστική της κληρονομιά. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι και πιστοί ότι θα τα καταφέρουμε, τόνισε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Αντωνόπουλος.